Επίθεση κατά της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημάρχων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος εξαπέλυσαν σήμερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Βόλο με αφορμή την τραγική οικονομική κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι σύμβουλοι του ΚΚΕ τόνισαν ότι η νέα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους θα τους οδηγήσει σε κατάρρευση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Πρακτικά οδηγεί χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθμών σε υποβάθμιση των υπηρεσιών τους, σχολεία χωρίς θέρμανση, μεταφορά μαθητών με έξοδα της οικογένειας, κλείσιμο δημοτικών ιατρείων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, περιορισμό του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και άλλα. Με τις μειώσεις αυτές δεν καλύπτεται ούτε η μισθοδοσία του προσωπικού και αυτό αντικειμενικά θα οδηγήσει σε απολύσεις και εφεδρεία του προσωπικού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης χαρακτήρισαν συνυπεύθυνους για αυτή την κατάσταση τους δημάρχους που, όπως κατήγγυλαν, υπηρετούν με τη στάση τους την πολιτική μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων, υποθάλπουν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπως η καθαριότητα και πατρονάρουν το μεγάλο φαγωπό της ό,τι αφορά στη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρέχουν σύμφωνα με τους συμβούλους του ΚΚΕ υπηρεσίες δουλεμπορικών γραφείων. Υπέρ Θεσσαλίας, όμως, όπως και οι Δήμαρχοι της Μαγνησίας, δεν λένε κουβέντα για τις τεράστιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού. Πατρονάρουν το γιουρούσι και το μεγάλο φαγοπότη. Μην ξεχνάτε ότι μόνο στη Μαγνησία δύο ΜΚΟ, το είναι της ΓΕΣΕΕ και η Ενδράση, που παρέχουν υπηρεσίες δουλεμπορικών γραφείων, ξεκοκαλίζουν δημόσιο χρήμα, γίνονται οι χνηλάτες του δρόμου ιδιωτικοποίησης όλων των υπηρεσιών των Δήμων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του ΚΚΕ διεκδικούν μεταξύ άλλων πλήρη κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων, μείωση των ανταποδοτικών τελών και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και καλούν τα λαϊκά στρώματα να ξεσηκωθούν εν ώψη και των διήμερων κινητοποίησεων στους Δήμους στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Καλούμε τους εργατοϋπάλληλους, τους άνεργους, τους νέους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να πάρουν την προστασία της ζωής τους στα χέρια τους με ενιαία οργάνωση και ταξική πάλη.